Εκπροσωπώντας το ενεδρυθέν σωματείο εργαζομένων στην Beta KE Systems, θα ήθελα να σας μεταφέρω την εμπειρία από τη μάχη που δώσαμε τα τελευταία χρόνια και η οποία κατέληξε στην ίδρυση του επιχειρησιακού σωματείου και στην επιτυχή ολοκλήρωση των επιχειρησιών μας πριν από λίγες εβδομάδες. Στη συγκεκριμένη εταιρεία για πολλά χρόνια επικρατούσε ένα κλίμα σιγής ικθύος, οι πολιτικές συζητήσεις μέσα στην εταιρεία ήταν ελάχιστες, δεν είχε μοιραστεί ποτέ πολιτικό φυλάδιο, υπήρχαν ελάχιστοι συνδικαλιστές, μέλη κλαδικών σωματείων και ακόμα λιγότεροι απεργοί. Όταν κάποιοι συνάδελφοι προσπαθήσαμε να σπάσουμε αυτό το κλίμα και αρχίσαμε να συζητάμε με τους συναδέλφους και να μοιράζουμε σε αραιά διαστήματα ανακοινώσεις εντός της εταιρείας, η αντίδραση της διοίκησης ήταν άμεση, καθώς προχώρησε σε γραπτές επιπλήξεις των συμμετεχόντων και έστειλε mail σε όλο το προσωπικό της εταιρείας με τίτλο «Απαγόρευση της πολιτικής δράσης εντός του χώρου εργασίας». Με τη στήριξη τότε του κλαδικού σωματείου του ΣΕΤΥΠ, σηκώσαμε το ζήτημα, επιμείναμε και συνεχίσαμε να έχουμε πολιτική δράση στην εταιρεία. Καταφέραμε να κανονικοποιήσουμε μια κατάσταση που μέχρι τότε φάνταζε αδύνατη και σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, όλο και περισσότεροι συνάδελφοι στήριξαν με τον ένα τον άλλο τρόπο την προσπάθειά μας. Όλο και περισσότεροι συνάδελφοι άρχισαν να συζητάνε μαζί μας και να δείχνουν ενδιαφέρον για συνδικαλιστική δράση. Όλο και περισσότεροι συνάδελφοι άρχισαν να ανοίγονται και να συζητάνε τα προβλήματά τους στον χώρο εργασίας και να προτείνουν λύσεις και δράσεις. Οι 2-3 απεργοί έγιναν 20, φτάνοντας μέχρι και τους 60 στη μεγάλη απεργία για το έγκλημα των Τεμπών, και τελικά πριν λίγους μήνες βρεθήκαμε 20 συνάδελφοι και βάλαμε την υπογραφή μας για την ίδρυση του επιχειρησιακού σωματείου. Το σωματείο συνέχισε να μαζικοποιείται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του και έφτασε τελικά στις αρχιερεσίες που πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες εβδομάδες να έχει 113 μέλη και 103 ψηφίσαντες, που είναι περίπου το 25% του δυναμικού της εταιρείας. Στην τελευταία απεργία για τον απεργατικό νόμο του Γεωργιάδη στις 21 Σεπτεμβρίου απήργησαν πάνω από 20 άνθρωποι, ένα νούμερο εξαιρετικά ελπιδοφόρο αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν λίγα χρόνια δεν απεργούσε σχεδόν κανείς, και τώρα απήργησαν πάνω από 20 άνθρωποι χωρίς τη στήριξη της ΓΕΣΕΕ, χωρίς τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, χωρίς επιχειρησιακό σωματείο με τακτική διοίκηση, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμα οι αρχιερεσίες, και με μόνη στήριξη την προκήρυξη απεργίας από το κλαδικό πρωτοβάθμιο σωματείου του ΣΕΤΥΠ. Προφανώς και δεν πρέπει και δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ, αλλά θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη μαζικοποίηση, μέχρι να γίνει μέλος του σωματείου και ο τελευταίος εργαζόμενος εταιρείας, με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για ένα σωματείο μαζικό και ζωντανό και μαχητικό, που θα αποτελεί το ακλόνητο στήριγμα για κάθε συνάδελφο.